δημόσια νοσηλευτήρια. Έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες σε μία μείωση νοσηλιών σε κοινούς θαλάμους, αλλά όσον αφορά τις μονάδες αυξημένης φροντίδας και τη μονάδα εντατικής θεραπείας, η αριθμή είναι πάρα πολύ ψηλή. Να πω ότι χθες στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονταν 36 και συνεχίζουν να νοσηλεύονται 36 ασθενείς, εκ των οποίων οι 30 είναι διασωληνωμένοι και επιπρόσθετα υπάρχουν άλλοι 16 συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σε συνθήκες μονάδας αυξημένης φροντίδας, όπου η κατάσταση τους κρίνεται από σοβαρή έως και κρίση. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να αποφασίζουμε για οποιαδήποτε μέτρα, το αν θα ληφθούν μέτρα ή αν θα γίνει άρση των οποιονδήποτε μέτρων. Εμάς η υποχρέωση μας είναι να λέμε τις πραγματικότητες όσον αφορά τις νοσηλίες στα δημόσια νοσηλευτήρια και στο σύστημα υγείας. Θεωρούμε ότι ναι μεν υπήρξε βελτίωση στο επίπεδο της κοινότητας, αλλά υπάρχει ακόμη έναν μεγάλο υγειικό φορτίο. Γι' αυτόν τον λόγο τα οποιαδήποτε μέτρα θα έρθουν πρέπει να είναι πολύ προσεγμένα, πρέπει να είναι μέτρα τα οποία δεν θα συνηγορούν στον συνοστισμό του κόσμου, μέτρα τα οποία να καθιστούν τις επαφές λίγες και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ίσως καταφέρουμε να μειωθούν και οι νοσηλίες στα δημόσια νοσηλευτήρια, ούτως ώστε το σύστημα υγείας να νοσάει. Φαντάζομαι, κύριε Χαριλά, ότι αυτά η επιστημονική ομάδα τα λαμβάνει υπόψη, γιατί κουβεντιάζοντας μαζί τους, η πρώτη κουβέντα που λένε είναι ότι ακόμα τα νοσοκομεία μας έτσι υποφέρουν λόγω κορονοϊού, πάρα πολλοί ασθενείς, άρα φαντάζομαι ότι είναι προτεραιότητα το νοσοκομείο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και περιορισμένες αντοχές, κάποια στιγμή και η οικονομία πρέπει να ανασάνει. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μια κουβέντα θέλω μόνο. Πόσα κρεβάτια έχουμε στις εντατικές μονάδες, κύριε Χαριλάου, συνολικά στην Κύπρο? Κοιτάξτε να δείτε, βάσει του σχεδιασμού μπορούμε να αναπτύξουμε μέχρι και 110 με 115 κλίνες μονάδας συνολικής θεραπείας. Το θέμα δεν είναι να αναπτύξεις 110 ή 115 ή 1000 κλίνες. Θα αναπτύξεις τις 1000 κλίνες. Το θέμα είναι πως τις τελεχώνεις αυτές τις κλίνες, το πρώτο, και το δεύτερο είναι να ξέρουμε ότι όσον μεγαλύτερη πληρότητα έχουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τόσο να αυξάνεται η θνητότητα. Άρα είναι ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, αν έχεις 500 άτομα αυτή τη στιγμή και έχεις τις κλίνες και έχεις και το προσωπικό στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το σύστημα υγείας σου είναι εντάξει. Γιατί από όλους αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό σίγουρα θα καταλήξει. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και κανείς από εμάς δεν θέλει να συνεχίσουμε να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό θανάτων. Ειδικά Δεκέμβριο, Ιανουάριο, όλοι ξέρουμε ότι είχαμε πάρα πολλούς θανάτους. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που επιμένουμε ότι τα οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα, αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι εμείς οι πολίτες πρέπει να ακολουθούμε πιστά τα μέτρα. Να μην βλέπουμε σκηνές του Σαββατοκυρίακου. Μάλιστα. Σωστό. Στο Τρόοδος, όπου εμείς, εάν υπήρξε διασπορά, που ελπίζομαι να μην υπήρξε, αλλά λέω, εάν υπήρξε διασπορά, εμείς όλα αυτά τα περιστατικά θα τα δούμε στα νοσοκομεία την ερχόμενη εβδομάδα. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι και καλή δουλειά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε το θέμα των σχολείων. Φαίνεται πως υπάρχει ένα σενάριο επιστροφής.